300.000 θα είναι φέτος οι δικαιούχοι του κοινωνικού τουρισμού που θα κάνουν δωρεάν διακοπές. Το χρονικό διάστημα που θα μπορούν να πραγματοποιήσουν τις διακοπές τους θα είναι από 1η Αυγούστου το 2021 έως 31 Ιουλίου το 2022. Και η πλατφόρμα για τις αιτήσεις θα ξεκινήσει μέσα Ιουνίου. Είναι πολύ καλό, βοηθάει, γιατί έχω πάει με τον κοινωνικό τουρισμό πριν 3-4 χρόνια. Ήταν πολύ ωραίο, εμένα μου αρέσει. Ελπίζουμε το καλύτερο για όλους μας. Τις διακοπές μας τις χρειαζόμαστε. Ας είναι έτσι, τουλάχιστον οι δικαιούχοι να είναι πολλοί, όπως είπατε κι εσείς. Διότι τα προβλήματα μεγαλώνουν, ο κόσμος έχει τρελαθεί. Το πρόγραμμα μεταξύ άλλων περιλαμβάνει επιδότηση διαμονή σε ξενοδοχεία με πρωινό και ακτοπλοϊκή μετάβαση, 1 έως 6 διανυκτερεύσεις σε τουριστικό κατάλημα, έως 10 διανυκτερεύσεις σε Λέρο, Λέσβο, Σάμο, Χίο, Κο και Εύρο. Ωραίο είναι, μια χαρά είναι. Αρκετοί φίλοι το έχουν εκμεταλλευτεί. Ειδικά αυτή την περίοδο το έχει ανάγκη ο κόσμος, πιστεύετε? Εννοείται. Βοηθάει τον κόσμο γιατί εντάξει, έχουν στενέψει τα οικονομικά περιθώρια. Εδώ η Ελλάδα έχει πάρα πολλά κοινωνικο-οικονομικά προβλήματα που δεν τα έχουν άλλες χώρες. Αλλά παραλίες έχουμε, φαγητό καλό έχουμε. Όποιος θέλει να περάσει καλά, αρκεί να έχει λεφτά. Χαρακτηριστικά του νέου προγράμματος αναμένεται να είναι η αύξηση της συμμετοχής του ΑΕΔ στο κόστος διαμονής με αντίστοιχη μείωση της συμμετοχής των δικαιούχων σε όλα τα ξενοδοχεία. Αναλυτικά θα προβλέπει 6 και όχι 5 διανυκτερεύσεις, μειωμένη συμμετοχή του ωφελούμενου και ανώτατο ποσό συμμετοχής 11,5 ευρώ ανά άτομο ανά διανυκτέρευση με πρωινό και παροχές όπως ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Οι δικαιούχοι του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού πρέπει να έχουν 50 ημέρες εργασίας, τουλάχιστον 2 μήνες επίδομα ανεργίας, ειδικό μητρό ανέργων ΑΜΕΑ ΟΑΕΘ, εισοδηματικά κριτήρια έως 30.000 ευρώ. Σε ό,τι αφορά τα περσινά διάθετα βάουτσερ, θα έχουν ισχύ έως το τέλος Ιουλίου.